Δανειζόμενο σε ένα σύνθημα των οπαδών του Όφη, το γνωστό «Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει», ξεκίνησε στο κινηματοθέατρο Αστόρια την κεντρική προεκλογική εκδήλωση της Δύναμης Πολιτών. Χτες βράδυ, ο απερχόμενος και νυν υποψήφιος δήμαρχος Ηρακλείου, Βασίλης Λαμπρινός. Είμαστε σε μια πολύ καλή ήδη πορεία. Θεωρώ ότι ο Βασίλης Λαμπρινός και η παρούσα δημοτική αρχή έχει αλλάξει την ατμόσφαιρα στην πόλη και θα ήθελα αυτό να το δω να συνεχίζει και να ολοκληρώνεται. Ήδη τα μηνύματα που παίρνουμε από τον κόσμο είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά. Χαίρομαι πολύ που συμμετέχω σε όλη αυτή τη διαδικασία κι εγώ. Ηγείται ένας άνθρωπος που με κάνει να νιώθω περήφανη. Θέλω κι εγώ λοιπόν να προσθέσω τη δική μου πινελιά, τις δικές μου προτάσεις ως ενεργή πολίτης αυτής της πόλης, ως ένας πολίτης που δεν θέλω να γκρινιάζω, θέλω να συμμετέχω, να προτείνω και να συμβάλλω σε μια ακόμα μεγαλύτερη αλλαγή, γιατί το Ηράκλειο έχει ανάγκη από μεγάλες και δομικές αλλαγές σε πράγματα και σε προβλήματα που χρονίζουν. Ο επικεφαλής της Δύναμης Πολιτών προχώρησε στην ομιλία του κάνοντας ένα σύντομο απολογισμό του έργου της παράταξής του και μίλησε για ένα σύστημα που προσπαθεί να απαξιώσει την όποια προσπάθεια. Παράλληλα, απίφθινε γενικό προσκλητήριο προς τους δημότες για την ανανέωση της εμπιστοσύνης στο πρόσωπό του. Μια προεκλογική εκστρατεία τελειώνει σιγά σιγά, οδεύει προς το τέλος της. Ζητούμε από τους πολίτες του Ηρακλείου να μας ψηφίσουν. Θα μας δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία για να ολοκληρώσει το πρόγραμμά του ο κύριος Λαμπρινός. Είμαστε ενθουσιασμένοι από τον τρόπο που, και από την επαφή που είχαμε με τον κόσμο στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Το 2014 είπαμε, αν δεν αλλάξουμε εμείς δεν θα αλλάξει η πόλη. Σήμερα ξέρω ότι η αλλαγή αυτή ξεκίνησε και ουδής μπορεί να τη σταματήσει, είπε κλείνοντας την ομιλία του Βασίλης Λαμπρινός και υποστήριξε ότι η Δημοτική Αρχή ολοκλήρωσε όλα τα έργα που παρέλαβε, ενώ έχει δρομολογήσει ακόμη σημαντικά έργα που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή των Ηρακλειωτών.